Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με αφορμή τον σημερινό εορτασμό, 27η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα εργοθεραπείας. Και θέλω λίγο να συνομιλήσουμε, να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κυριακή Κεραμιώτου με την ιδιότητα της Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών. Πάμε να εστιάσουμε σε ένα επάγγελμα που στέκεται δίπλα στον συνάνθρωπο. Πάμε να ρίξουμε φως σε κάποιες πτυχές που ίσως να μην γνωρίζουμε. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Αξίζει το επάγγελμα να έρθει στο προσκήνιο, να μάθουμε λεπτομέρειες και βέβαια κάποια προβλήματα που ίσως σας απασχολούν. Πάμε για να βάλουμε και στο κλίμα τους τηλεθεατές. Εργοθεραπευτής, δηλαδή, πού απευθύνεται, πού είναι χρήσιμος? Ο εργοθεραπευτής είναι χρήσιμος σε κάθε άνθρωπο που παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα. Είτε είναι σωματικό, είτε είναι ψυχικό, είτε είναι κοινωνικό. Όποιο πρόβλημα και να έχει, ο εργοθεραπευτής θα τον βοηθήσει να ζήσει ανεξάρτητος και λειτουργικός μέσα από το πρόβλημά του. Όποιο πρόβλημα και να είναι αυτό. Δεν εστιάζουμε μόνο στο σωματικό πρόβλημα. Έτσι μπορεί να είναι και ψυχικό, μπορεί να είναι και κοινωνικό, όπως σας είπα. Ένας εργοθεραπευτής μπορεί να δουλεύει παντού. Από νοσοκομεία, ιδιωτικά κέντρα, σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μέχρι και σε χώρους προσφύγων. Οπουδήποτε δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα κοινωνικό επάγγελμα που θέλει ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία. Και βέβαια δημιουργείται και μια ασθενή σχέση ανάμεσα στον ασθενή, στον συνάνθρωπό μας που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και στον εργοθεραπευτή. Είναι και αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας, το θέμα της ψυχολογίας, το θέμα της ανθρωπιάς, θα έλεγα εγώ. Σίγουρα, γιατί όταν έρχεσαι πολύ κοντά με κάποιον άνθρωπο και προσπαθείς να τον κάνεις ανεξάρτητο και λειτουργικό, σίγουρα μπαίνεις στα πολύ προσωπικά του και δένεσαι μαζί του και σίγουρα αυτό βοηθάει στο να έχεις καλύτερη σχέση, πιο ανθρώπινη. Γι' αυτό και θεωρείται ένα επάγγελμα, μια επιστήμη θα άκρος ανθρώπινη. Κυρία Κεραμιώτου, τα περισσότερα περιστατικά, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, ποιες οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες ασθενών που σας απασχολούν ή κατηγορίες συνανθρώπων μας? Πολύ μεγάλο ποσοστό εργοθεραπευτών εργάζονται με παιδιά. Παιδιά που έχουν κάποια προβλήματα αναπτυξιακά, είτε προβλήματα στο σχολείο, είτε οποιοδήποτε πρόβλημα. Μεγάλο ποσοστό εργοθεραπευτών δουλεύει με αυτά τα παιδιά. Ένα άλλο μεγάλο ποσοστό δουλεύει στην ψυχική υγεία. Όλα τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνετε ότι πολλά προβλήματα στην ψυχική υγεία έχουμε μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Οπότε ο εργοθεραπευτής έχει σημαντικό ρόλο και εκεί. Σαφώς βέβαια και σε όλα τα άλλα που σας είπα, υπάρχουν εργοθεραπευτές που δουλεύουν. Απλώς το μεγαλύτερο ποσοστό δουλεύει με τα παιδιά σήμερα. Μάλιστα, η νέα γενιά γνωρίζει για το επάγγελμα του εργοθεραπευτή? Υπάρχει μέλλον στο επάγγελμά σας? Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι έρχονται στην εργοθεραπεία. Να σας πω ότι δεν υπάρχει καν ανεργία στο επάγγελμά μας. Ίσα-ίσα που ζητούν εργοθεραπευτές σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πάρα πολλές αγγελίες στο Σύλλογο καθημερινά. Οπότε είναι ένα επάγγελμα που δεν θα έχει ανεργία κάποιος που θα το ακολουθήσει. Αρκεί να αγαπάει τον άνθρωπο και να μπορεί να δουλέψει για αυτόν και με αυτόν. Υπάρχουν δύο σχολές ήδη, δημόσιες σχολές, στην Αθήνα και στην Πτολεμαϊδα και βγαίνουν περίπου 200 εργοθεραπευτές κάθε χρόνο. Ξέρετε, αναφερόμαστε στα θετικά. Θέλω να πάμε λίγο και στα προβλήματα. Θέλω να πάμε λίγο και στους προβληματισμούς. Θέλω να πάμε λίγο και στην ατζέντα ετοιμάτων προς το κεντρικό κράτος που δεν έχουν ικανοποιηθεί μέχρι και σήμερα. Τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει? Το είπαμε πάρα πολύ ωραία. Ενώ έχουμε πάρα πολλά θετικά ως προς την κοινωνία και ως προς τους συνανθρώπους μας, δυστυχώς η πόρτα του Υπουργείου παραμένει ερμητικά κλειστή για τους εργοθεραπευτές. Πάνω από ένα χρόνο προσπαθούμε να δούμε τον Υπουργό Υγείας. Περίπου πέρυσι τέτοια εποχή είδαμε την αναπληρώτρια Υπουργό, την Κίνητα, ζητώντας πράγματα τα οποία είναι πολύ εύκολα να πραγματοποιηθούν και να διευκολύνουν το έργο μας, αλλά ακόμη δεν έχουμε καμία επίλυση ως προς αυτά και προσπαθούμε να δούμε τώρα τον Υπουργό, ακόμη δεν τα έχουμε καταφέρει. Ένα βασικό να σας πω πρόβλημα είναι οι άδειες λειτουργίας των χώρων. Όλοι οι χώροι εργοθεραπείας που λειτουργούν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αδειοδότηση
και δεν φταίνει οι εργοθεραπευτές φυσικά γι' αυτό. Εδώ και χρόνια υπάρχει στο γραφείο του Υπουργού έτοιμο το σχέδιο προς υπογραφή και δεν έχει υπογραφεί ακόμη. Επίσης, ένα άλλο αίτημα που έχουμε οι εργοθεραπευτές είναι η ένταξή μας στα επαγγέλματα που έχουν στα ανθυγιεινά επαγγέλματα. Καταλαβαίνετε ότι ζώντας με την ασθένεια, με τα μικρόβια, θα έπρεπε να είμαστε και εμείς σε αυτούς που δικαιούνται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Δεν είμαστε. Παρόλο που κερδίζουμε τα δικαστήρια συνεχώς, το κράτος δεν μας έχει εντάξει σε εκείνα τα επαγγέλματα που δικαιούνται το ανθυγιεινό επίδομα. Αυτά έτσι βασικά θέματα που έχουμε, τα οποία προσπαθούμε να τα επιλύσουμε με το κράτος, αλλά δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε καταφέρει. 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα εργοθεραπείας. Το βασικό μήνυμα ποιο είναι, η κεντρική ιδέα που προκύπτει, ποια είναι? Το μήνυμα που έχει δώσει και ο Παγκόσμιος Σύλλογος σε τρεις λέξεις: ευκαιρία, στην επιλογή, ίσον δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Η εργοθεραπεία προωθεί αυτό το οποίο προσφέρουμε, δηλαδή περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους για να έχουν τις δικές τους επιλογές, αυτό που για αυτούς έχει νόημα και να ζουν σε μια κοινωνία δικαιοσύνης. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από Κρήτη.